Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές και θα δούμε αναλυτικά τα θέματα των Σερών αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο δημοτικό διαμέρισμα Δήμητρας στο Δήμο Νέα Ζύχνης. Άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα τα ξημερώματα της Πέμπτης και της είπε ότι ο γιος της ενεπλάκησε τροχαίο ζητώντας της χρήματα. Με αφορμή τα περιστατικά εξαπάτησης πολιτών σε διάφορες περιοχές της χώρας από επιτίδιους που προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας και με πρόσχημα διάφορα τεχνάσματα που και αποσπούν χρήματα, η ελληνική αστυνομία συνιστά μεγάλη προσοχή. Γλίτωσε τα χειρότερα ηλικιωμένη από το δημοτικό διαμέρισμα της Δήμητρας στο Δήμο Νέας Ζύχνης, όταν άγνωστος τα ξημερώματα της Πέμπτης της τηλεφώνησε λέγοντάς της ότι ο γιος της ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε έναν πεζό. Ο άγνωστος ζήτησε από την ηλικιωμένη γυναίκα χρηματικό ποσό προκειμένου να γλιτώσει ο γιος της στη φυλακή. Και εγώ το έχω ακούσει αυτό το πράγμα και προτρέπω, συστήνω δηλαδή στους ανθρώπους αυτούς ηλικιωμένους, να κλείνουν το τηλέφωνο, να μην ακούν αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα που προσπαθούν με κάθε τρόπο να τους ξεγελάσουν και να απευθύνονται στην αστυνομία, είτε στο Δήμο, είτε στους προέδρους των κοινοτήτων εκεί πέρα, γιατί δυστυχώς το αστυνομικό τμήμα, γενικά στον ομόδε τα παράτηση, πολύ καλές προσπάθειες που καταβάλουν οι αστυνομικοί, είναι αδύνατον δηλαδή δύο άτομα όλη τη νύχτα ή τη μέρα να μπορούν να αστυνομεύουν όλα τα χωριά. Είναι αυτό αδύνατο. Θα πρέπει τα γεροντάκια να αυτοπροστατεύονται τα ίδια. Να είναι ενημερωμένα ότι δεν θα πρέπει να ανοίγουν τα αυτιά τους και να πιστεύουν αυτούς τους απατιώνες. Με αφορμή περιστατικά εξαπάτησης πολιτών σε διάφορες περιοχές της χώρας, μάλιστα από επιτίδιους που προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας και με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα τους αποσπούν χρηματικά ποσά, η ελληνική αστυνομία συνιστά μεγάλη προσοχή. Μάλιστα, η Ελλάδα έχει δημοσιεύσει και σχετικό βίντεο προς ενημέρωση των πολιτών. Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά. Παρακαλώ. Η κυρία Μαρία. Ναι, η ίδια. Ποιος είναι? Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί. Σας λέει ψέματα. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ. Μην τον πιστέψετε. Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα. Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100. Από την πλευρά του τώρα, ο Δήμαρχος Νέας Ζύχνης ζητά από τους δημότες του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και όχι ευκολόπιστοι. Τώρα αυτό όμως δεν είναι τόσο αφού τέχνας κατεργάζεται. Δεν είναι από τη φτώχεια. Αυτή είναι απατιώνης ο γεννητής. Δεν είναι δυνατόν να διεκδικήσει κάποιος φτωχός από ένα κλέβι. Υπάρχουν ότι αν πάει κάπου να ζητήσει, δεν πιστεύω ότι αν κάποιος από αυτούς ζητήσει μια βοήθεια από ένα φτωχό χωρικό δεν θα την πάρει τη βοήθεια. Αυτή είναι απατιώνης. Δηλαδή μην τους δίνουμε χάρη ή άλλοθη αμαρτιών γιατί ξέρω εγώ είναι φτωχός και πάει και κλέβει. Ναι, τα ακούω αυτά από πολλά κανάλια στην Ελλάδα. Δεν είναι ο λόγος αυτός. Παλιότερα οι άνθρωποι πριν 40-50 χρόνια ήταν πάπτωχοι. Του όνομα κάτω του Νικόλο δεν έκλειβαν όμως. Και οι μόμες είναι πόρτες ανοιχτές. Ήταν πάπτωχοι και τότε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Είναι κακόμαθη. Μέχρι θέλω να περνάνε καλά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το θέμα αυτό και οτιδήποτε συμβεί σε εσάς, καλέστε αμέσως ή συγγενικά σας πρόσωπα, είτε το 100. Τώρα, στην καταγραφή των αποθεματικών των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών σε μια κίνηση που παραπέμπει σε νέο κύκλο δέσμευσης των χρημάτων των Δήμων και άλλων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γεγονός που έχει προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους αλλά και στα λαϊκά στρώματα. Με εξαιρετικά επίγον έγγραφο του, ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης καλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας να στείλουν μέχρι σήμερα τη σειρά οικονομικών του στοιχείων. Την μία αποστολή οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ πρώτου βαθμού και των νομικών τους προσώπων προς το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατά τη συνεδρίασή του. Μετά τη σχετική εξέλιξη, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, ενημερώνει με επιστολή του τους δημάρχους της χώρας για την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται να αποσταλούν τα στοιχεία, καθώς αυτά είναι ήδη διαθέσιμα σε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Θέλω να ξεκαθαρίσω ευθύς εξ αρχής ότι σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο έχουμε την υποχρέωση ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, να δίνουμε απάντηση. Ωστόσο,
Νομίζω ότι το έγγραφο του κυρίου Σκουρλέτη που ήρθε μόλις πριν από 3 ημέρες στα χέρια μας και ζητάει στοιχεία μέχρι την 16η σήμερα δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να αποαντηθεί για καθαρά πρακτικούς λόγους. Αν ζητούσε οικονομικά στοιχεία, αυτά τα έχει στη βάση των δεδομένων του Υπουργείου με τις μηνιαίες καταστάσεις, βάσει τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να στέλνουμε κάθε μήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια περνάνε και στο Υπουργείο Οικονομικών. Ως εκ τούτου, και εμείς είμαστε συντασσόμαθα με την άποψη της ΚΕΔΕ, αν και είναι πάρα πολύ εύκολο σε λίγες ημέρες να βρούμε αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να τα αναλύσουμε από τους κωδικούς και το πόσο ήταν το χρηματικό υπόλοιπο στις 36 του 2016 στους λογαριασμούς που διαθέτει ο Δήμος σε κάθε τράπεζα που έχει λογαριασμό. Νομίζω όμως ότι δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο, καθώς όλα αυτά τα στοιχεία τα έχει μέσω του παρατηρητήριου οικονομικής κατάστασης των Δήμων το Υπουργείο Εσωτερικών στη βάση των δεδομένων του. Μα αυτό είναι το. Αυτό είναι. Κάνουν πράγματα δηλαδή, αλλοπρόσωλα πράγματα. Τι είναι. Δεν ξέρω, αυτό είναι σατανικά μυαλά που δεν τα σκεφτούν δηλαδή. Τι λόγο να γράψω και να γράψω λόγο από τον Ελλάδο Πέλεκ. Ό,τι θέλω να κάνω. Εγώ τέτοια. Που έχει κυβέρνηση δεν γνώρισα. Δεν υπήρχε να. Καλιά φορά στην τέτοια λειτουργία. Κάποιοι όμω θα μου ακούσουν, λένε ότι ξέρω εγώ. Είμαστε, έχουμε άρεστη λειτουργία εδώ και βλέπουμε και κάποια στιγμή και τοπικά δηλαδή. Είναι να γελάσουν τα ανθρώπινα. Όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού έχει ήδη αποστείλει και εξακολουθεί να αποστέλει κάθε μήνα οικονομικά στοιχεία στις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων υπουργείων. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα και προς το οικονομικό παρατηρητήριο αλλά και προς κάθε άλλο αρμόδιο φορέα. Να σημειωθεί ότι το σχετικό ζήτημα προέκυψε μετά από επίγον έγγραφο στις 12 Δεκεμβρίου του 2016 του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του οποίου ζητούσαν από όλους τους Δήμους της χώρας να αποσταλούν μία σειρά οικονομικών στοιχείων μέχρι και σήμερα. Γιατί θέλουν αποκλειστικά τον προσδιορισμό απολύτως τον κάθε Δήμο τι έχει. Γιατί δεν πρέπει να το ξέρει αυτό η κυβέρνηση. Δεν λογοδοτούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μα το ξέρουν, δεν το ξέρουν, δεν είναι κάτι άγνωστο. Η απόλυτη επανάσταση χωρίς αιτία νομίζω ότι. Δεν ωφελεί κανέναν. Επαναστατήσαμε, τα κρατήσαμε τα ταμιακά μας αποθέματα, ναι. Τα έχουμε, είμαστε ναι. κύριοι, ναι. Δεν θα καταθέσουμε Τράπεζα Ελλάδος, αλλά αυτό από το να το πιστοποιήσουμε τι έχουμε στην κυβέρνησή μας, ναι. Που είναι η κυβέρνηση όλων, άσχετα αν και εγώ είμαι ενάντια ιδεολογικά σε αυτήν, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι παράλογο. Άρα λέτε εσείς ότι θα το γνωστοποιήσετε. Εγώ το γνωστοποίησα ήδη χθες, χωρίς να έχω την απόφαση. Το μεσημέρι της ΚΕΔΕ, γιατί η απόφαση της ΚΕΔΕ βγήκε μόλις χθες το μεσημέρι. Ναι, ναι. Οι περισσότεροι ναι. Δήμοι λοιπόν δεν περιμέναν την τελευταία μέρα να το γνωστοποιήσουν, που είναι σήμερα. Επομένως, δεν έχω κανένα πρόβλημα ναι. να πιστοποιήσω ήδη γνωστά από θέματα ταμιακά του Δήμου μου. Ναι. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τους έδωσω, έτσι. Εννοείται. Εσείς πώς είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να τους τα δώσετε, θα σας τα πάρουν μόνοι τους. Ας τολμήσουν. Ας τολμήσουν. Πραγματικά σας λέω ότι δεν βρίσκω κάποιον ιδιαίτερο λόγο για να ζητηθούν αυτά τα στοιχεία. Επί της ουσίας ζητούνε να δούνε πού βρίσκονται, σε ποιους λογαριασμούς βρίσκονται τα χρήματα των Δήμων. Νομίζω ότι είναι εντελώς περιττό, καθώς ξέρουν, σας είπα και πάλι, κάθε μήνα και κάθε τρίμηνο πόσα χρήματα έχει το Ταμείο όλων των Δήμων που απαρτίζουν σήμερα την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε μια ευχάριστη τώρα είδηση που αφορά τους τεφλοπαραγωγούς, την τελευταία δόση της καλλιεργητικής περίοδου 2015 κατέβαλε στους τεφλοπαραγωγούς της χώρας μας η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, ενώ δεσμεύεται ότι στη διάρκεια των εορτών θα διαθέσει μέρος των χρημάτων από τη φετινή παραγωγή τεφλών. Την τελευταία δόση της καλλιεργητικής περίοδου 2015 κατέβαλε στους τεφλοκαλλιεργητές η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, ενώ δεσμεύεται ότι στη διάρκεια των εορτών θα διαθέσει μέρος των χρημάτων από τη φετινή παραγωγή τέφλων που παρέδωσαν στη βιομηχανία. Κοιτάξτε, αυτά τα χρήματα είναι, όπως ξέρετε, από την ίδια του 2015 και ήταν ένα ποσοστό 10% για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει. Λίγα χρήματα δηλαδή, έτσι. Ήταν πάρα πολύ λίγα. Ναι. Είχαμε πάρει ένα ποσοστό άλλο 10% πριν 15 με 20 ημέρες. Ναι. Και στην ουσία τα έχουμε πάρει τα χρήματά μας σε 10 δόσεις. Εμείς δεν πληρώνουμε τα έξοδα μας σε δόσεις. Εμάς τα έξοδα μας τρέχουν και όποτε έρχεται η ημερομηνία πάμε να τα πληρώσουμε. Αλλιώς έχουμε τόκους και όλα τα άλλα. Ναι. Αυτά σας τα δίνουν άτομα. Μας τα έδωσαν χωρίς τόκους.
Και το πιο παράλογο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Μωραϊτή? Ποιο? Είναι ότι τα εφόδια που πήραμε για το 2016, ναι, όσοι δεν είχαν να τα πληρώσουν προκαταβολή, ναι, τους έχουν βάλει τόκους. Ενώ είχαν να πάρουν οι άνθρωποι οι ίδιοι χρήματα από τη βιομηχανία ζάχαρης. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ζάχαρης ΑΕ, η διοίκηση ανταποκρίθηκε με συνέπεια στα όσα είχε συμφωνήσει στην τελευταία συνάντηση και είχε δεσμευτεί με τους τοφλοπαραγωγούς. Χθες εξόφλησε την τελευταία δόση της καλλιεργητικής περίοδου 2015. Παραμένει δέσμευση ότι μέχρι το τέλος του 2016 θα καταβάλει μέρος των χρημάτων της φετινής καλλιεργητικής περίοδου 2016, υπογραμμίζει η διοίκηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, καταλήγοντας ότι δεσμεύεται με βασικό στόχο τη διατήρηση της τεφλοκαλλιέργειας, τη στήριξη των παραγωγών και την βιωσιμότητα της εταιρείας. Διαβεβαιώνει παράλληλα ότι η εξόφληση της φετινής παραγωγής των τεφλοκαλλιεργητών θα γίνει έως το τέλος Ιανουαρίου του 2017. Μιλήσατε και με τον κύριο Ρώσκιο για να πω ότι έχουμε μιλήσει, το θέσαμε το θέμα αυτό επάνω στη τελευταία σύσκεψη, συνάντηση που είχαμε και μας είπε τόσα χρόνια γινόταν αυτό και εμείς δεν είχαμε, δηλαδή όλοι έπαιρναν εφόδια και δεν τα πλήρωναν, δεν έμπαιναν τόκοι, άρα και φέτος ίσχυε το ίδιο παρόλο που μας χρωστούσαν χρήματα. Hey man, never seen a girl looking like you do. Όλη μόδα, όλο το στυλ και όλα τα μεγέθη είναι εδώ, Στέφανς. Σχεδιάζουμε, δημιουργούμε και σας παρουσιάζουμε όλες τις τάσεις της μόδας σε extra extra large. Στέφανς, για τον άντρα και τη γυναίκα. Επισκεφτείτε τώρα τα ηλεκτρονικά μας καταστήματα www.stephansxxl.gr www.stephanswomanxxl.gr. Ανανεωθείτε τώρα. Αναβαθμίστε εμφάνιση, στυλ και διάθεση. Κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά. www.stephansxxl.gr www.stephanswomanxxl.gr. Stephans. Όλη μόδα, όλο το στυλ για τον άντρα και τη γυναίκα. Και στα νούμερα, όπου σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Με λάβαρο του Τζε, και γκλίτσες και ψεύτικα χρήματα μέσα σε βαλίτσες κατέθεσαν στην Αθήνα χθες για να διαμαρτυρηθούν για τις μειώσεις στα εισοδήματά τους οι συνταξιούχοι από όλη την Ελλάδα. Οι συνταξιούχοι διεκδικούν δικαίωμα κανονικής 13ης και 14ης σύνταξης, κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ, διατήρηση του ΕΚΑΣ και γενικότερα επιστροφή όσων χρημάτων τους έχουν αφαιρεθεί όλο αυτό το διάστημα, τα οποία, όπως είπαν, τα έχουν δουλέψει με τον ιδρώτα τους. Στο Μέγαρο Μαξίμου κατέληξε η πορεία που ακολούθησε το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Οργανώσεων Συνταξιούχων από ολόκληρη τη χώρα, το οποίο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα προπήλαια της Αθήνας. Αντιπροσωπεία των συνταξιούχων είχε τελικό συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι ο Πρωθυπουργός είναι πρόθυμος να συναντηθεί μαζί τους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου και θα τους δώσει την τελική απάντηση. Νωρίτερα, οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας από τα προπήλαια έως την Ηροδό του Αττικού, όπου είχαν παραταχθεί κλούβες. Κατόπιν συνεννόησης με τον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων, προχώρησαν έως το Μαξίμου. Αποτελεί συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων των συνταξιούχων για την καταιγίδα των περικοπών που έχουμε δεχτεί. Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. Να θυμίσουμε πως οι συνταξιούχοι διεκδικούν την μόνιμη επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, την κατώτατη σύνταξη στα 1.600 ευρώ, τη μη κατάργηση του ΕΚΑΣ και την επιστροφή των χρημάτων που έχουν χάσει με τις περικοπές της συντάξης όλα αυτά τα χρόνια. Ο μόνος δρόμος είναι επίσταση και πάλι.
Βίλε Αγρότη, η φυτοτεχνική προβατά, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα σου, σε ενημερώνει ότι τα λοιπάσματά μας είναι πρώτες απολύσεις σε Ελλάδα και Βαλκάνια. Γιατί είναι λοιπάσματα οργανοχημικά. Κοκόρι, εμπλουτισμένα με χουμικά οργανικά συστατικά, με μαγνήσιο, ψευδάργυρο, ασβέστιο και όλα τα άλλα εχνοστοιχεία. Αφομοιώνονται ευκολότερα από τα φυτά. Βελτιώνουν και αναζωογονούν το έδαφος. Ρυθμίζουν το pH του εδάφους. Είναι πιστοποιημένα και κυκλοφορούν με ειδική άδεια registration όπως τα φυτοφάρμακα. Είναι φθηνότερα επειδή επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη ύλη έρχεται απευθείας από τον Καναδά. Ελέγχονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα από τις κρατικές υπηρεσίες, ώστε να διαπιστώνετε ότι περιέχουν όλα όσα αναγράφονται στις αναλύσεις. Και φυσικά σας τα προσφέρουμε πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέες προσφορές 20-10-0 13 ευρώ, 16-20-0 14, 20-10-10 15, 15-15-15 με 17 ευρώ. Όλα σε συσκευασίες των 40 κιλών. Φυτοτεχνική προβατά Παναγιώτης Κρουτσίδης, ο πιστός σύμμαχος του αγρότη. Μην είστε ελαστικοί με την ασφάλειά σας. Ελάτε τώρα στο σύγχρονο κέντρο ελαστικών Μελαχρινός. Η σίγουρη επιλογή για ασφαλή οδήγηση. Στην υπερσύγχρονη πρωτοποριακή μονάδα Tire Center Μελαχρινός θα βρείτε τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, τις κορυφαίες εταιρείες ελαστικών όλων των τύπων, εξειδικευμένη γνώση και σωστή καθοδήγηση για την επιλογή των κατάλληλων ελαστικών στις χαμηλότερες τιμές και πραγματικά άτοκες δόσεις. Σύγχρονο κέντρο ελαστικών Μελαχρινός. Υψηλού επίπεδου εξυπηρέτηση και άνετο περιβάλλον αναμονής. Μεγάλες προσφορές κάθε εβδομάδα. Με την ασφάλειά μας δεν είμαστε ελαστικοί. Σύγχρονο κέντρο ελαστικών Μελαχρινός. Πρώτο χιλιόμετρο σε Ρώμη Γρήτας. 23-210-46-007. Λοιπόν, πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, είδαμε τι έγινε στην Αθήνα όσον αφορά τις κινητοποίησεις των συνταξιούχων. Θα πάμε όμως τώρα τηλεφωνικά να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου εδώ της Χρυσής Αυγής, της ΕΡΕΣ, τον κύριο Θόδωρο Τσαμπάζη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιατί λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι, είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή και την ονομαστική ψηφορία για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού όσον αφορά το επίδομα που θα δοθεί στις 22 του μήνα στους συνταξιούχους. Πάμε να δούμε για ποιο λόγο η Χρυσή Αυγή ψήφισε ναι. Έχουμε τον κύριο Τσαμπάζη. Κύριε Τσαμπάζη, καλό σας μεσημέρι. Κύριε Κώτα, καλησπέρα. Ο λόγος για τον οποίο ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή ψήφισε ναι την ονομαστική ψηφοφορία είναι ότι χιλιάδες Έλληνες συνταξιούχοι, αναξιοπαθούντες, έχουν πληγεί από αυτή την ιστορία των περικοπών και όλων αυτών της καταλήστευσης των ταμείων των συνταξιούχων. Είναι καθαρά ανθρωπιστικοί λόγοι που οδήγησαν τον Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή να ψηφίσει για να δοθεί το επίδομα, το οποίο είναι επίδομα πείνας, παινίας επίδομα και δεν είναι τίποτα άλλο. Απλά λόγω των ημερών, λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης, και μην ξεχνάμε ότι η κρίση αυτή, όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να ονομάζονται το δημοκρατικό τόξο, έχουν βάψει τα χέρια τους στο αίμα, διότι έχουν οθήσει 12.000 Έλληνες, το νούμερο είναι πραγματικό, στην αυτοκτονία. Αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι τους σώθησαν και τους έσπρωξαν από το μπαλκόνι. Ας αναρωτηθεί ο ελληνικός λαός ποιοι είναι αυτοί. Το επίδομα αυτό το οποίο έδωσε η κυβέρνηση Τσίπρα και δεν συντασσόμαστε, διότι έχουμε κατηγορηθεί ότι συντασσόμαστε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, για κανένα λόγο, απλά λόγω των ημερών να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα όρια, όχι μόνο στα όρια, κάτω από τα όρια της φτώχειας, διότι το νούμερο είναι τρομακτικό. 4,5 με 5 εκατομμύρια Έλληνες βιώνουν την κρίση αυτή κάτω από το όριο της φτώχειας, να πάρουν έστω αυτά τα λίγα τρόφιμα, έστω ένα σακί πέλετ, έστω να βάλουν 5 λίτρα πετρέλαιο για να ζεσταθούν, γιατί ο χειμώνας είναι βαρύς. Είναι ένα βοήθημα δηλαδή στα όσα βιώνει ο ελληνικός λαός και δει οι συνταξιούχοι, κύριε Τσαμπάζη, αυτά τα χρόνια, έτσι, τα χρόνια των μνημονίων. Σας είπα, είναι ένα βοήθημα πείνας, είναι τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι έχουν οδηγηθεί στην εξαθλίωση, έχουν οδηγηθεί κάτω από τα όρια της φτώχειας. Είναι ντροπή για τους ανθρώπους αυτούς, διότι τα λεφτά από τα ταμεία που καταληστεύτηκαν, και μην ξεχνάτε ότι η ιστορία αυτή είναι δρομολογημένη από πολλά έτη πριν. Διότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τα έπαιξε στο χρηματιστήριο, ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα έκανε δομημένα ομόλογα, ήρθε η κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά,
με τις περικοπές που έκαναν όλων αυτών των ασφαλιστικών εισφορών και οδηγηθήκαμε στο στάδιο που οδηγηθήκαμε σήμερα. Να εκλυπαρούν τους διεθνείς του κογλύφους, να δώσουν 5 ευρώ για να ζήσουν οι άνθρωποι. Και είναι ντροπή και όνειδος για αυτούς οι οποίοι θέλουν να λέγονται ότι ανήκουν στο δημοκρατικό τόξο. Κύριε Τζαμπάζη, βλέπετε το επόμενο διάστημα να έχουμε εκλογές? Εγώ προσωπικά και το κόμμα το οποίο εκπροσωπώ δεν βλέπω εκλογές, διότι κανείς τους, κύριε Κώτα, δεν θέλει εκλογές. Ούτε η Νέα Δημοκρατία για το αρχηγού τους, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, θέλει εκλογές. Φωνάζουν απλώς και μόνο για να φωνάζουν. Διότι στη Διεθνή Έξη Θεσσαλονίκης εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα μειώσει 30% τον έμφυα και ξεχνάει ο κύριος Μητσοτάκης ότι τον έμφυα τον καθιέρωσε το κόμμα του μαζί με τον Βενιζέλο. Και όταν επέστρεψε εδώ πέρα, η Τρόικα τον είπε 30%. Βρες μου ισοδύναμα. Από πού είναι τα επόμενα ισοδύναμα? Πάλι από περικοπές μισθών και συντάξεων. Μάλιστα. Είδα τον κύριο Μητσοτάκη πριν από 15 μέρες σε ένα ταξίδι το οποίο έκανε στη Βουλγαρία και στη Ιουγκοσλαβία. Και βρήκε τους Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα κράτη αυτά και τους συνεχάρει, άκουσαν για την εξωστρέφεια. Και δεν το ρώτησε ένας τον κύριο Μητσοτάκη να του πει, ποιοι κύριε Μητσοτάκη ώθησαν τους επιχειρηματίες αυτούς να δραστηριοποιηθούν στη Βουλγαρία και στην Ιουγκοσλαβία? Το φορολογικό σύστημα εδώ πέρα, το οποίο είναι αδιφάγο, όλη αυτή η ιστορία οδήγησαν αυτό. Γιατί τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν με βουλγαρικές πινακίδες? Γιατί είναι μηδαμινά και στερούν θέσεις εργασίας από εδώ πέρα, στερούν έσοδα στο δημόσιο κρατικό προϋπολογισμό. Όλη αυτή η ιστορία οδήγησε τους ανθρώπους αυτούς να ξενιτευτούν. Κανένας από αυτούς δεν ήθελε να φύγει. Ας μειώσουν τους φορολογικούς συντελεστές, ας κάνουν ένα φορολογικό σύστημα, διότι τους έχουμε καταθέσει νομοσχέδιο, πρόταση νόμου για το φορολογικό και την έχουν καταψηφίσει, δεν την έχουν αποδειχθεί. Όπως επίσης τους καταθέσαμε επειδή δίνουν αυτό το βοήθημα της πείνας και τους είπαμε να καταργήσουν τον έμφυα, απελάβνοντας άμεσα όλη αυτή τη βρωμιά που μας έχουν κουβαλήσει εδώ πέρα, αυτούς τους λαθρομετανάστες, διότι στοιχίζουν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό και μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει ούτε ένα σεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όλα λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό για να καταργήσουν άμεσα τον έμφυα και να ελαφρύνουν όλες τις ελληνικές οικογένειες οι οποίες δεινοπαθούν από αυτόν τον νόμο, από τον οποίο το Συμβούλιο Επικρατείας τον έκρινε παράνομο, αν θυμάστε καλά. Σωστά, και ένα μήνα μετά επανέφερε στον Άρας, αλλάζοντας τη σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τον έκρινε νόμιμο. Μάλιστα. Κύριε Τζαμπάζη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Την πόλη των Σερών βρέθηκε ο πρόεδρος του κόμματος των Δανειοληπτών, ο κύριος Μπαρτσιώτης. Αναφέρθηκε στις θέσεις του κόμματος, που είναι μεταξύ άλλων η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 5 εκατομμυρίων Ελλήνων δανειοληπτών και των μελών των οικογενειών τους με διαγραφή των οφειλών τους, προκειμένου να επανανταχθούν μέσα στην οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας. Στην πόλη των Σερών βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος του κόμματος Δανειοληπτών, Γιώργος Μπαρτζόκης. Η κίνησή μας είναι κοντά στις ανάγκες κάθε Δανειολήπτη, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπαρτζόκης από τις Σέρες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές αρχές του κόμματός του. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στην πόλη των Σερών, μετά από πρόσκληση των Δανειοληπτών της περιοχής των Σερών. Το κόμμα μας, το νέο κόμμα των Δανειοληπτών Ταυτότητα Κεντρών, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2016 και ως βασικό του στόχο έχει τη διαγραφή των δυσβάσταχων χρεών της πατρίδας μας, που είναι για μας η μεγαλύτερη δανειολήπτρια που χρωστάει αυτή τη στιγμή 329 δις και θα κάνουμε μονομερή διαγραφή του χρέους εάν οι δανειστές μας δεν επιλέξουν τη μέθοδο της διαγραφής του χρέους συνεργατικά. Και επειδή πάρα πολλοί με ρωτούν σε όλη την Ελλάδα πώς θα πραγματοποιηθεί αυτό όταν έχουμε το ευρώ και κόβεται νόμισμα στη Φραγκφούρτη, θα πούμε πολύ απλά ότι θα πάμε σε ένα δικό μας νόμισμα, το οποίο εμείς το προσδιορίζουμε με ισοτιμία 1 ευρώ προς ένα νόμισμα τέτοιο, το οποίο δεν θέλουμε να το συνδέσουμε με την παλιά ονομασία της δραχμής που είναι υποτιμημένη, εμείς θα το ονομάσουμε μια διαφορετική ονομασία. Όσον αφορά τώρα στις θέσεις του κόμματος, ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 5 εκατομμυρίων Ελλήνων δανειοληπτών και των μελών οικογενειών τους με διαγραφή των οφειλών τους, προκειμένου να επανενταχθούν μέσα στην οικονομική δραστηριότητα της πατρίδας μας.
Όλα αυτά και άλλα πολλά στο κεντρικό μας δελτίο στις 9:20, κυρίες και κύριοι, με τον Θανάση Μασλαρινό. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη και αμέσως μετά η μαγειρική εκπομπή Διαχειρώσεις Ελένης με την Ελένη Κολοβόδα. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.